Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, γιατί βρισκόμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα, είμαστε εδώ, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις και κυρίως να δώσουμε έμφαση σε αυτήν την Μεγάλη Εβδομάδα, στην κίνηση της κρεαταγοράς, τι γίνεται με τον Πασχαλινό Βαλία, σε ποια τιμή θα καταλήξουμε να τον έχουμε στο Πασχαλινό μας τραπέζι, τι γίνεται με την κίνηση, πώς διαμορφώνονται οι τιμές, τι γίνεται και με τους ελέγχους σε όλα τα προϊόντα και κοντά μας έχουμε. Δεν το συνηθίζει, αλλά εμείς σήμερα τον έχουμε εδώ και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί βρήκε το χρόνο να είναι μαζί μας, ο Διευθυντής της Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του Νομού Δράμας ή της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Νίκος Ιώβης. Καλησπέρα και ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Γεια σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και θα χαρώ πάρα πολύ να απαντήσω σε ό,τι απορία μπορώ με μεγάλη ευχαρίστηση. Είναι ημέρες τέτοιες, κύριε Διευθυντά. Είναι ημέρες, κύριε Ιώβη, που απαιτούν αυξημένους ελέγχους, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι γεγονός και ο καταναλωτής ενδιαφέρεται να έχει στο τραπέζι του ένα προϊόν το οποίο να είναι όσο το δυνατόν σε μια λογική τιμή, επιπλέον όμως να καλύπτει ορισμένα εχέγγυα ποιότητας. Αυτά τα εχέγγυα ποιότητας θα τα έχει όταν ψωνίζει από καταστήματα τα οποία προσφέρουν σφάγια που έχουν περάσει από όλους τους ελέγχους και οι έλεγχοι για να φτάσει ένα οποιοδήποτε κρεατικό στο τραπέζι μας ξεκινούν από τον στάβλο όπου εκθρέφεται το συγκεκριμένο ζώο, για την περίπτωσή μας τώρα τα αρνιά και τα κατσικάκια, ελέγχονται πριν ζωντανά όταν φορτώνονται για να πάνε στο σφαγείο, ελέγχονται μετά την σφαγή τους εάν είναι ποιοτικό το κρέας, εάν είναι εντάξει, τα ενδόστια τους και όλα τα συμπαρομαρτούντα και βέβαια υπάρχει και ο έλεγχος στα σημεία διάθεσης, ενώ δηλαδή στα σούπερ μάρκετ και στα παραδοσιακά κρεοπολία, όπου και αυτά με τη σειρά τους πρέπει να έχουν τους χώρους τους επιμελώς καθαρισμένους, τα ψυγεία τους φροντισμένα, λειτουργικά. Αυτό λοιπόν είναι μια αλυσίδα που διεθνώς περιγράφεται αγγλικά from stable to table, από τον στάβλο στο τραπέζι μας. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνουν οι υπηρεσίες οι δικές μας, οι οποίες φροντίζουν για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν σήμερα πληροφορηθήκατε από την ειδησιογραφία ένα περιστατικό στα Τρίκαλα, όπου η αδελφή υπηρεσία εκεί κατέσχισε και θα καταστρέψει γύρω στους 3,5 τόνους κρέατα αμνοερυφείων, τα οποία βρέθηκαν να έχουν σφαχτεί παράνομα χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο. Αυτά λοιπόν καταστράφηκαν και δεν πρόκειται να φτάσουν στο τραπέζι. Ο έλεγχος λοιπόν είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Προσπαθούμε παρόλες τις μειώσεις του προσωπικού, έχουν να διοριστούν νέοι συνάδελφοι 20 χρόνια περίπου τώρα, λυπάμαι που το λέω. Έχουμε λιγοστέψει οι κτηνίατροι και οι υγειοπόνοι το ίδιο, γιατί δεν είναι μόνο το κρέας, είναι και τα υπόλοιπα προϊόντα που θέλει ο καταναλωτής στο τραπέζι του αυτές τις ημέρες και όλο το χρόνο, όχι μόνο αυτές τις ημέρες. Αυτό το κομμάτι είναι αλήθεια έτσι πονάει ιδιαίτερα. Έχετε κάνει πολλές επισημάνσεις για την έλλειψη προσωπικού. Έχετε κάνει επίσης επισημάνσεις για την, να πω, ελλειπτική τουλάχιστον προσπάθεια που γίνεται στους ελέγχους, γιατί πρέπει να καλύψετε σφαγεία, αγορά, κρεοπολία εννοώ να μας αστάλλω και όχι μόνον, τελωνιακούς ελέγχους, είσοδο, έξοδο κτλ. Και γειτονικούς νομούς πολλές φορές αν χρειαστεί και όλους τους νομούς, ό,τι αυτό περιγράψαμε σε πρώτη φάση ή σε ελληνικό ρυθμό, στο πολλαπλάσιο. Έτσι. Και να μην ξεχάσουμε βέβαια ότι εκτός από αυτούς τους ελέγχους που είπαμε, υπάρχουν σε εξέλιξη κάθε χρόνο τα προγράμματα για την καταπολέμηση ζωοανθρώπων νόσων, φυματιώσεως, βρουκελώσεως. Έχουμε εκείνα δεν τα βάλαμε στο λογαριασμό, κύριε Ιώβη. Και εκείνα και κάθε ζώο περνάει από τα χέρια μας μία φορά το χρόνο. Επίσης τώρα τελευταία έχουμε τα προβλήματα με τις νόσους που έρχονται από τη γειτονική Τουρκία. Εξωτικά νοσήματα τα οποία στο πανεπιστήμιο τα διαβάζαμε και λέγαμε τι είναι αυτό και ξαφνικά να που χτυπούν την πόρτα μας, μπαίνουν. Ευτυχώς εδώ στη Δράμα τα περάσαμε πάρα πολύ ελαφριά. Να φανταστείτε ότι όταν στους άλλους νομούς της περιοχής σφάξανε 4.000, 5.000 ζώα τα οποία σφάγισαν και παραπάνω και τάφηκαν στον Εύρο. Έτσι. Συνολικά είναι παραπάνω και στις Σέρες 3.500. Εμείς εδώ στη Δράμα, για να πενέψουμε και λίγο το σπίτι μας, μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε πολύ γρήγορα τους εμβολιασμούς και μόνο 30 ζώα συνολικά σε όλο τον πληθυσμό, 30 βοηδοί, μικρά, μεγάλα, ήταν αυτά τα οποία εκδήλωσαν την νόσο και αναγκαστικά θαύτηκαν υγειονομικά.
Να σας ρωτήσω για το γεγονός ότι αυτές οι νόσοι που προσβάλλουν κυρίως τις μονάδες με τα ζώα, είτε τα βοηδή είτε τα εγωπρόβατα, ταλαιπώρησαν και τους κτηνοτρόφους πολύ. Έχασαν ένα σημαντικό ζωικό κεφάλαιο και δεν ξέρουν αν θα αποζημιωθούν και σε ποιο βαθμό, ανάλογα και με αυτό που έχουν χάσει. Ταλαιπώρησαν όμως και εσάς πολύ. Πόσο πετυχημένη ήταν η προσπάθεια της ενημέρωσης, γιατί φαίνεται τουλάχιστον από τον αριθμό που περιγράψατε, εδώ στο νομό της Δράμας. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές, και το λέω εν πάση ειλικρινία, οι κτηνοτρόφοι της Δράμας είναι πολύ συνεργάσιμοι. Αυτό πρέπει να το πω, διότι χάρη στη συνεργασία αυτή και στο ότι ανταποκρίθηκαν στις εντολές, τις οποίες δεν δώσαμε εμείς, αλλά ήταν εντολές, αν θέλετε, της πολιτείας, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις ασθένειες αυτές, ανταποκρίθηκαν και έτσι μπορέσαμε να περάσουμε πάρα πολύ ελαφριά αυτό το πράγμα. Ο αγώνας συνεχίζεται όμως. Αυτή η αρρώστια ήρθε για να μείνει, γίνονται κάθε χρόνο εμβολιασμοί και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Λέτε για τη βρουκέλωση. Λέω για την οζόντι δερματίτιδα. Για τη βρουκέλωση επίσης τα περιστατικά προσπαθούμε να τα καλύπτουμε, να είναι σε ένα ανοιχτό επίπεδο. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά όμως, εάν το πάρουμε αλλιώς, το πάρουμε δηλαδή από την εμφάνιση περιστατικών σε άνθρωπο, που αν θέλετε είναι και ο δείκτης της επικινδυνότητας και του κατά πόσον πετυχαίνουμε στο έργο μας, εκεί ευτυχώς έχουμε ελάχιστα περιστατικά βρουκέλωσης. Παρ' όλα αυτά, εμείς στα ζώα θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα και έχουμε βάλει μια καινούργια περιοχή όπου θα κάνουμε εμβολιασμό. Τέλος πάντων, να μην σας ταλαιπωρώ με τεχνικά στοιχεία, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι η κτηνιατρική υπηρεσία της Δράμας πάντοτε είχε υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης, τουλάχιστον και σε σχέση με την ενημέρωση, αλλά και σε σχέση με την πρακτική εξάσκηση του επαγγελματός σας. Να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, αλλά αυτό δεν θα το πω εγώ. Ας το κρίνουν οι πολίτες και οι κτηνοτρόφοι. Το λέω αυτό γιατί αν και μειώθηκε δραματικά, όπως είπατε και εσείς, ο αριθμός σας, εντούτοις ανταποκρίνεστε σε υψηλό βαθμό παρά το μειωμένο προσωπικό. Προσπαθούμε. Και όχι μόνο γιατί... Εδώ θα μου επιτρέψετε, όχι μόνο η κτηνίατρη, αλλά και η Αιγιοπόνη, όπως είπαμε, είναι το υπόλοιπο τμήμα των τροφίμων, φυτικής προέλευσης, οι οποίοι και αυτοί αντιμετωπίζουν τα ίδια παρόμοια, αν θέλετε, προβλήματα. Μείωσης προσωπικού και έντασης αντικειμένων, πάρα πολλά αντικείμενα, βιολογική γεωργία, τα καπνά, οι βιομηχανίες τροφίμων, οι έλεγχοι της σποροπαραγωγής, της πατάτας, των συνόρων. Είναι πολλά τα αντικείμενα, είναι πάρα πολλά τα αντικείμενα και. Νομίζω ότι παλεύουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε σε ένα σημαντικό ζήτημα. Πάμε στα βαφτίσια ξένων ζώων που έρχονται εδώ, βαφτίζονται ελληνικά και πολλούνται ως ελληνικά στην πορεία, στις ελληνοποιήσεις δηλαδή. Πώς το αντιμετωπίσατε φέτος αυτό το ζήτημα, γιατί είχαμε πολλά παράπονα από τους κτηνοτρόφους? Οι κτηνοτρόφοι δικαίως παραπονούνται, διότι υπάρχει ένας παγκόσμιος πόλεμος, ας τον ονομάσω έτσι, που αφορά το τρόφιμο. Όταν λοιπόν ο Ρουμάνος παραγωγός διαθέτει το αντίστοιχο αρνί, που δεν διαφέρει και πάρα πολύ, θα σας πω αργότερα αν θέλετε σε τι διαφέρει το ελληνικό αρνί και κατσίκι από το ρουμάνικο, ή μάλλον να σου το πω από τώρα, το ελληνικό κατσίκι και αρνί είναι σχολαστικά ελεγμένο. Κάτι για το οποίο δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για τα ρουμάνικα. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ρουμάνος ή ο Βούλγαρος ρίχνει στην αγορά αρνιά με τιμή 3 ευρώ. Ενώ ο παραγωγός εφέτος που εδώ στην Ελλάδα, στη Δράμα, όπως ξέρετε ανοίγουν οι τιμές, πήρε γύρω στα 4,5-4,70 έως 5 ευρώ το κιλό, είναι περίπου η μισή τιμή. Με τη μισή τιμή αυτή λοιπόν βγαίνει το ρουμάνικο αναπόφευκτα λοιπόν και θα κυκλοφορήσει για αρκετούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι η εγχώρια παραγωγή δεν καλύπτει τις ανάγκες της Ελλάδας. Διότι εξάγουμε κιόλας αρκετές ποσότητες. Και φέτος που συνέπεσε και το καθολικό Πάσχα. Ναι, βέβαια εκεί την αγορά της Ιταλίας κυρίως την πήρε, όπως σας είπα, η Ρουμανία με τις φθηνές τιμές. Ένας παράγων είναι αυτό, συγγνώμη. Ένας δεύτερος παράγων είναι ότι σε ένα κύκλωμα που έχει πολλά λεφτά υπάρχει και η πρόκληση κάποιος να παρανομήσει. Κάποιοι να παρανομήσουν. Υπάρχουν αυτά. Εμείς προσπαθούμε. Βέβαια, εδώ στη Δράμα, ακούστε να πούμε το εξής, που είναι πολύ σημαντικό, ότι η Δράμα είναι εξαγωγικός νομός.
Εμείς εξάγουμε. Στην υπόλοιπη Ελλάδα κυρίως και σε άλλες χώρες. Εξάγουμε. Δεν έρχονται εδώ ρουμάνικα. Δηλαδή και να θέλαμε εδώ να έρθουν, δεν έρχονται. Γιατί εξάγουμε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ίσως γι' αυτό γίνεται και το αρνοπάζαρο εδώ και είναι πια θεσμός. Πολύ πιθανόν. Τώρα οι ελληνοποιήσεις γίνονται. Εμείς έχουμε προτείνει ορισμένες ασφαλιστικές δικλείδες. Μία από αυτές είναι η σφράγιση με την πυροσφραγίδα. Η πυροσφραγίδα κάνει ένα αποτύπωμα εγκάβματος κατά κάποιον τρόπο στο σφάγιο και δεν είναι μελάνη η οποία μπορεί να μουντζουρωθεί. Πας να προσπαθείς να δεις, να διαβάσεις και στην ουσία δεν διαβάζεις τίποτα. Ναι. Νομίζω όμως ότι με ελέγχους, μόνο με τους ελέγχους μπορούμε να το καταπολεμήσουμε αυτό το γεγονός. Τώρα, ο καταναλωτής. Εκείνο το οποίο μπορεί να βλέπει και να ζητάει από τον κρεοπόλη ή από το σούπερ μάρκετ, από όπου ψωνίζει. Να ζητήσει λοιπόν να δει τη σφραγίδα του σφαχτού. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη η χώρα προέλευσης, Ελλάς, η Ρουμανία, η Βουλγαρία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κυανό χρώμα. Κυανούν αυτό, ένα έντονο κυανούν. Σαν τυρκουάζ να το πούμε. Περίπου, έτσι, περίπου. Σαν το σακάκι σας. Λοιπόν, τα υπόλοιπα που έρχονται από τρίτες χώρες, οι σφραγίδες τους είναι καφέ. Ένα λοιπόν το κρατούμενο αυτό. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι θα το πω και αυτό, ότι σε γενικές γραμμές και το επίπεδο των καταστημάτων, των κρεοπολίων της Ράμας συνεργάζονται. Κάνουμε ελέγχους, βγαίνουν αυτές τις ημέρες, βγαίνουν καθημερινά συνεργεία και ελέγχουν τα κρεοπολία και της πόλης και των κομοπόλεων, προς το Σάνι, Καλαμπάκι, Νευροκόπη. Νομίζω ότι είμαστε σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Όχι ότι δεν υπάρχουν περιστατικά. Σωστά. Υπάρχουν. Αλλά ο φόβος φυλάει και τέρμα. Φέτος λοιπόν τα πράγματα πήγαν καλά, μας λέτε, σε σχέση με αυτό το κομμάτι του ελέγχου. Ας πούμε ότι περιμέναμε μια κίνηση πεσμένη σε σχέση με πέρσι και βλέπουμε ότι είμαστε στα ίδια περσινά επίπεδα, πράγμα το οποίο θα το πω ότι μάλλον είναι ικανοποιητικό. Πήγαμε καλά. Με αυτές τις εκτιμήσεις συμφωνούν και οι κρεοπόλες της Δράμας. Εμείς έχουμε ένα βίντεο σήμερα που κάναμε με έναν κρεοπόλη της περιοχής μας, ο οποίος επιβεβαιώνει αυτά που λέτε, και αν είμαστε έτοιμοι να δούμε το βίντεο, παρακαλώ. Ωραία. Σε ελάχιστο χρόνο θα το έχουμε έτοιμο. Παρατηρήσατε κάτι το ιδιαίτερο φέτος, κύριε Ιώβη, στην αγορά? Δηλαδή, ο κόσμος αγοράζει όπως αγόρασε, χρειαζόμαστε και μικρότερες ποσότητες για να καλύψουμε τις ανάγκες του νομού? Κοιτάξτε, αυτό δεν είμαι σε θέση να το πω. Όμως εκείνο το οποίο βλέπουμε εμείς από την κίνηση από τα σφαγεία είναι ότι ενώ ήταν λίγο επιφυλακτικοί οι έμποροι και οι κρεοπόλες στην αρχή της περίοδου, από την προηγούμενη εβδομάδα, Σάββατο, Κυριακή, από χθες παρατηρήθηκε μία εμφανής αύξηση και σπέβδουν να σφάξουν κι άλλο. Να σας πω, αν θέλετε, ορισμένα έτσι. Για πείτε μας τα νούμερα και μετά πάμε στο βίντεο. Ναι, μέχρι στιγμής βέβαια τα έχω λίγο μπακαλίστικα, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, στοιχεία θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Πάντως, στα δύο σφαγεία της Δράμας σφάχτηκαν περίπου από 10.000-20.000 αμνοερήφια. Είναι μεγάλος αριθμός. Και εδώ θα πρέπει να υπολογίσουμε πάνω από 20.000 που έφυγαν ζωντανά. Τις προηγούμενες περιόδους ή για να σφαχτούν σε άλλα σφαγεία ή τα πήραν έμποροι για να τα παχύνουν και να τα σφάξουν αυτές τις ημέρες. Δηλαδή γύρω στις 40 με 50.000 αμνοερήφια. Είναι πολύ σημαντικός αριθμός. Είναι ένας καλός αριθμός. Χαίρομαι γιατί, κοιτάξτε, όπως είπατε και πιο πριν, οι κτηνοτρόφοι μας πέρασαν έναν δύσκολο χειμώνα, είχαν απώλειες, έπρεπε να ταΐσουν συμπληρωματικά. Σωστή. Μακάρι, εύχομαι από αυτήν εδώ την κίνηση να μπορέσουν να ορθοποδήσουν σε σχέση με τις ζημίες τις οποίες αντιμετώπισαν το χειμώνα που πέρασε. Για να δούμε τι λέει και η αγορά. Πάμε να δούμε έναν κρεοπόλη της Δράμας. Τι λέει αναφορικά με αυτά που είπε και ο κύριος Ιώβης για την κίνηση, τις τιμές και τις προτιμήσεις του καταναλωτή. Άρχισε η κίνηση να ενδυναμώνεται στην αγορά κρεάτων, προκειμένου όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να μπορέσουν με τον ΑΒ τρόπο να γιορτάσουν παραδοσιακά το ελληνικό Πάσχα. Από ό,τι φαίνεται, μπορεί οι ποσότητες να έχουν μικρύνει, αλλά η κίνηση έφτασε μέχρι στιγμής να είναι στα περσινά επίπεδα. Όσο για τις τιμές, είναι κατά 1 με 1,5 ευρώ χαμηλότερες από πέρσι. Η κίνηση διστακτική και δικαιολογημένη, γιατί ο κόσμος κάνει την έρευνά του, πλέον προσέχει πάρα πολύ, την έρευνα, την ποιότητα, την τιμή, και πιστεύω τις τελευταίες μέρες να ξεκινήσουν να πλακώσουν όλοι μαζί.
φέτος σε σχέση με πέρσι έχουμε διαφορές? Περίπου το ίδιο κυμαίνεται. Απλά αυτό που σας λέω, ο κόσμος είναι μαζεμένος. Πολύ μαζεμένος. Προσπαθεί. Παίρνει μικρότερες ποσότητες. Μικρότερες ποσότητες, αλλά προσπαθεί σαν Έλληνας να κρατήσει το έθιμό του. Το κατσίκι πρέπει να μυρίσει στο σπίτι, πρέπει να ψηθεί. Και είτε σε μικρότερες ποσότητες, το κάνουν το έθιμο, το κρατάνε ακόμα. Σούβλα ή στο φούρνο? Για μένα, σούβλα. Για τον κόσμο, στο φούρνο. Περισσότεροι. Τώρα, όσον αφορά στην τιμή σε σχέση με πέρσι, πώς έχει η τιμή φέτος? Ναι, στην τιμή ευτυχώς, και λέω ευτυχώς γιατί δεν κρίνεται από εμάς η τιμή, από άλλους, ευτυχώς φέτος είναι κοντά στο 1,5 ευρώ χαμηλότερα από πέρσι. Διευκολύνει και εμάς για να μπορούμε να δουλέψουμε και τον κόσμο για να μπορεί να αγοράσει. Πάμε καλά. Ενδεικτικά η τιμή πώς διαμορφώνεται? Στο κατάστημά μου και με συναδέλφους που μιλήσαμε, πουλάμε το κατσίκι στα 8,5 ευρώ. Μιλάμε πάντα για το δραμινό το κατσίκι που το κόβουμε πριν 2-3 μέρες το πολύ και το αρνί στα 8,20. Ο κόσμος τι προτιμάει περισσότερο, αρνάκι ή κατσικάκι? Εντάξει, είναι περιοχές-περιοχές, χωριά-χωριά για τη Δράμα. Στο δικό μου κατάστημα, 27 χρόνια που έχω το μαγαζί, κυρίως κατσίκι. Κυρίως κατσίκι. Είναι άλλα χωριά όμως που προτιμούν το αρνί. Τώρα, τι γίνεται και με τα άλλα είδη, ας πούμε, με την σηκωταριά, για τη μαγειρίτσα, τα εντεράκια, αλλά και αν θέλουν να κάνουν και άλλα είδη, όπως κλασικά, να πω, το κοκορέτσι. Εντάξει. Θέλουν ο κόσμος, αναλόγως στην παρέα, τι θα κανονίσει. Και τη μαγειρίτσα την έχουμε περισσότεροι σχεδόν όλοι. Και κάποιοι το κοκορέτσι σαν παρέα να κάνουν το έθιμο. Άλλοι τα χοιρινά. Είναι απ' όλα. Κυρίως αυτός που κανονίζει περισσότερο το τι θα κάνει ο Έλληνας είναι το χρήμα, έτσι, είναι η τσέπη του. Όσο απλώνουμε τα πόδια, όσο φτάνει το πάπλωμα που λέμε. Αυτό και όλοι προσπαθούν, οι μεγάλες παρέες κάνουν και τα κοκορέτσια τους. Οι μικρές τη βολεύουν με άλλα. Να σας ρωτήσω πόσο πάνε το κιλό τα εντεράκια, πόσο πάει η σηκωταριά. Η σηκωταριά επειδή ζυγίζεται μαζί με το κατσίκι, το πληρώνουμε μαζί με το κατσίκι. Έχει την ίδια τιμή. Έχει την ίδια τιμή. Τα εντεράκια που είναι, που δεν ξέρω, είναι ένα μέρος από τα σφαχτικά που πληρώνουμε εμείς. Εγώ στο κατάστημά μου το πουλάω 4,5 ευρώ το κιλό τα εντεράκια. Εκεί κυμαίνεται και αυτό για να καλύψουμε το κόστος για να τα σφάξουμε. Να ευχηθούμε σε όλους μόνο καλή ανάσταση και υγεία σε όλο τον κόσμο. Είδαμε λοιπόν. Ακριβώς αυτά που περιγράψαμε αποτυπώθηκαν. Κάπως περίπου έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Mm-hmm. Με την ευκαιρία δεν ξέρω αν μου δίνετε το χρόνο να πω το εξής. Ο καταναλωτής θα πρέπει σιγά σιγά να αντιληφθεί ότι οι εποχές που λέγανε έχω έναν γνωστό στο βουνό επάνω, mm-hmm. θα σφάξει και θα πάρω για την οικογένειά μου εγγυημένο κρέας από παραγωγό, έχουν παρέλθει. Οι συνθήκες, το πιο προσεγμένο κοπάδι, ο πιο προσεκτικός ιδιοκτήτης κοπαδιού, που θα σφάξει ένα αρνί, ένα κατσικάκι στο μαντρί του, δεν μπορεί να προσφέρει την υγιεινή εγγύηση που προσφέρει το σφαγείο. Τα σφαγεία μας είναι σύγχρονα, είναι βιομηχανικά. Έχουν ακάθαρτη και καθαρή ζώνη. Προσπαθούμε με την διάταξη αυτή να μην μολυνθεί, να μην υπάρχει επάνω μόλυνση από οποιοδήποτε παράγοντα. Δεν πειράζει. Ας πάρουμε από το χασάπι, ας πάρουμε από το σούπερ μάρκετ και αυτή η συνήθεια που παίρνουμε από κάποιον παραγωγό θα πρέπει σιγά σιγά να την εγκαταλείψουμε. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι... Εσείς το λέτε αυτό, αλλά αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, οικονομικά θα αλλάξει? Ναι, βεβαίως. Δεν νομίζω, κυρία Είναι οικονόμου, κυρίως νοοτροπία. Δεν νομίζω ότι τελικά θα προκύψει κάποιο οικονομικό διάφορο εάν το αγοράσουμε παραγωγό. Στην ίδια περίπου τιμή θα έρθει. Στην ίδια περίπου τιμή. Mm-hmm. Ναι. Άρα λοιπόν προσοχή κυρίως σε αυτό που από αγοράζουμε. Από τα μαγαζιά, από εκεί που ψωνίζουμε τα κρέατά μας όλη τη χρονιά, τους έχουμε εμπιστοσύνη, μας προσέχουν. Γιατί όχι. Mm-hmm. Γιατί όχι. Τι πρέπει να προσέχουμε γενικώς όλες αυτές τις ημέρες όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση στην αγορά,
Αυξάνεται η ζήτηση και τρέχουν να προλάβουν και οι έμποροι και οι καταστηματάρχες να καλύψουν τη ζήτηση, γιατί έχουν και σάτια εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, τώρα το προϊόν που διακινείται κυρίως αυτές τις ημέρες, που είναι το αρνί και το κατσικάκι, είναι τόσο φρέσκα και τόσο, τουλάχιστον στην περιοχή μας, ελεγμένα, που δεν υπάρχει. Δεν νομίζω να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Λίγη προσοχή στα αυγά, αν θέλετε. Στα αυγά. Καλό είναι αυτό διότι, που μας το λέτε. Διότι τα αυγά θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ελέγχονται από οσκοπικά κέντρα, δηλαδή περνάνε από μια εστία φωτός, βλέπουμε αν μέσα είναι εντάξει. Mm-hmm. Το περιεχόμενό του βλέπουν μάλλον εκεί οι υπεύθυνοι. Αυτά λοιπόν τα αυγά έχουν σήμανση και έχουν είτε ατομική σύμβαση μια σφραγίδα με κόκκινα γραμματάκια πάνω στο κέλυφος, ή υπάρχει σήμανση στη συσκευασία. Όπου εκτός των άλλων αναφέρεται το όνομα του παραγωγού, Παπαδόπουλος, Ιώβης, οικονόμου. Έτσι, το τηλέφωνό του, από πού είναι, τι κατηγορία αυγά είναι και πότε οσκοπήθηκαν. Την ημερομηνία δηλαδή περίπου της παραγωγής τους. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα το καλύπτουν τα αυγά τα οποία είναι τα τυποποιημένα κατά κάποιο τρόπο πώλησή τους. Και στις λαϊκές αγορές υπάρχει δυνατότητα να πωλούνται αυγά από μικρούς παραγωγούς, οι οποίοι αν έχουν λίγες κότες δεν υποχρεούνται να κάνουν οσκόπηση στα αυγά τους, πλην όμως εκεί στον πάγκο που πουλούν πρέπει να έχουν σε εμφανές σημείο την καρτέλα με το ονοματεπώνυμό τους, που είναι η εκτροφή τους, έστω αυτών των λίγων ορνήθων, για να ξέρει ο καταναλωτής τι και πώς αγοράζει. Η τιμή αυτό το διάστημα. Δεν νομίζω ότι έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία η τιμή. Δηλαδή δεν παρατηρούμε αύξηση της τιμής των αυγών αυτή την εποχή, διότι μην ξεχνάτε ότι τα αυγά αποθηκεύονται για όλο το διάστημα του πρώτου Πάσχα διάστημα. Οπότε δεν υπάρχει δηλαδή έλλειψη για να ανεβεί η τιμή. Στα άλλα προϊόντα γενικώς τι γίνεται από τους ελέγχους? Στα άλλα προϊόντα υπάρχουν στη Δράμα, εκτός από τα σημεία πώληση στη σούπερ μάρκετ Οποροπολία, υπάρχουν και δύο λαϊκές. Η μία είναι γνωστή λαϊκή στη Δράμα, στην πόλη, γιατί υπάρχουν και στις περιφερειακές κομοπόλεις, και υπάρχει και αγορά των παραγωγών το Σάββατο. Η υπηρεσία μας κάθε Πέμπτη και σχεδόν κάθε Σάββατο κάνει δειγματοληψίες από είδη τα οποία πωλούνται στην λαϊκή αγορά από παραγωγούς. Και οι δειγματοληψίες αυτές είναι αναγκαίες, γιατί πραγματικά αραιά μεν, αλλά ναι, βρίσκουμε παραβάτες, βρίσκουμε δηλαδή προϊόντα τα οποία έχουν αυξημένα επίπεδα φυτοφαρμάκων. Αυτά βέβαια στέλνονται σε ειδικά εξειδικευμένα εργαστήρια, είτε στη Θεσσαλονίκη κυρίως, είτε στην Αθήνα. Και τα αποτελέσματα αυτά κοινοποιούνται και στο Υπουργείο και επιβάλλονται πρόστιμα, τσουχτερά. Δεν είναι πολλά τα περιστατικά, σας το λέω αυτό, είναι μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών, ας πούμε, σε όλη τη χρονική περίοδο ενός έτους, αλλά όμως αυτό δείχνει ότι οι έλεγχοι γίνονται και αποδίδουν. Αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται αυτή τη χρονική περίοδο, σε σχέση με τους ελέγχους που γίνονταν, να πω, πριν από την κρίση, έχουν διαφορές? Δηλαδή είναι πιο υψηλό το επίπεδο της εσχροκέρδειας τώρα, αν υπάρχει κάτι τέτοιο και το διαπιστώνετε, ή αν είναι το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ανέφερα διαφορετικά τα πράγματα? Σε επίπεδο εσχροκέρδειας δεν είναι αντικείμενό μου, γιατί το ξέρω, στο αλλά οικονομικό. Το λέω βεβαίως, το δεν ξέρω, θα... το λέω αυτό γιατί συνάδει και με το δικό σας έλεγχο. Ως καταναλωτής βλέπω ορισμένα πράγματα, αλλά δεν θα τα σχολιάσω. ναι, δεν θα τα σχολιάσω. Όμως εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι παραβάσεις έχουν αλλάξει τα τελευταία 4, 5, 6, 7 χρόνια. Άντε, να συμβαστούμε στην προ-κρίση περίοδο με την περίοδο της κρίσης. Έχουν αλλάξει αρκετά χαρακτήρα, δηλαδή πλέον οι παραβάσεις είναι στην πληροφόρηση για το προϊόν, στην επισήμανση του προϊόντος, άλλα γράφει και άλλα έχει. Εκεί έχουμε πιο πολλά περιστατικά και είναι λιγότερα τα περιστατικά, είναι σαφώς μειούμενα σε αριθμό τα περιστατικά με αυξημένα επίπεδα φυτοφαρμάκων, εννοώ παραβατικά. Αλλά στις επισημάνσεις υπάρχει δυστυχώς μια απόσταση που πρέπει να καλυφθεί. Επίσης να σας ρωτήσω για το γεγονός ότι είπατε ότι αυξήθηκαν βεβαίως οι έλεγχοι και στους τελωνιακούς σταθμούς, μεθοριακούς σταθμούς, όπως έχουμε και εμείς εδώ στο Όχι, θα σας διορθώσω, συγγνώμη. Εδώ δεν έχουμε ούτε τελωνιακό, έχουμε ένα σταθμό
Πάνω στον Ευρωκόπητο, με θωριακό σταθμό, λέμε. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων. Το ξέρω, το ξέρω. Αρκεί να συνοδεύονται από τα νόμιμα παραστατικά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν κάνετε κατά περιόδους έτσι και δικαιωματολογικούς ελέγχους, να μην πω και κατά περιόδους, και συχνότερα ελέγχους, για να προστατεύσετε και την ποιότητα των παραγωμένων εδώ προϊόντων, αλλά παράλληλα και τη δημόσια υγεία, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, γίνονται έλεγχοι και μάλιστα έχουμε βρει σε αρκετές περιπτώσεις. Έχουμε βρει φυτοφάρμακα τα οποία προσπαθούν να βάλουν αγρότες στην περιοχή μας, είτε Βούλγαροι να έρθουν να τα διαθέσουν εδώ, φυτοφάρμακα τα οποία δεν ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια. Σύμφωνα και με το αστυνομικό δελτίο, έχουν γίνει και κατασχέσεις. Βεβαίως έχουν γίνει κατασχέσεις και μάλιστα ένα από τα προβλήματά μας είναι τα μαζεύουμε και πρέπει κάπου να καταστραφούν και προκύπτει και μία δαπάνη. Επίσης, κτηνιατρικά φάρμακα έχουν κατασχεθεί. Επίσης, προσπάθησε κάποιος να περάσει με αυτοκίνητο το οποίο δεν ήταν ψυγείο κρεατοσκευάσματα. Αυτά όλα λοιπόν γύρισαν πίσω. Δεν πέρασαν στην ελληνική αγορά. Γίνονται έλεγχοι. Έχουμε εξαιρετική, εδώ πρέπει να το αναφέρω κύριε Οικονόμου, θα μου επιτρέψετε, έχουμε εξαιρετική συνεργασία με την αστυνομία του αστυνομικού τμήματος Νευροκοπίου, το οποίο έχει την εποπτεία του μεθοριακού σταθμού της εξοχής. Είναι άψογη η συνεργασία μας. Πολύ συνεργάσιμη, πολύ καλά ενημερωμένη και έτσι από εκεί είμαστε πιο ήσυχοι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά με τον κύριο Ιώφη. Πάμε για τη συνέχεια με τον κύριο Ιώφη. Πριν όμως να δούμε ένα βίντεο πολύ ενδιαφέρον και θα συζητήσουμε αμέσως μετά. Ελληνικό Πάσχα όταν λέμε εννοούμε πολλά. Να το δούμε λοιπόν. Η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση εσωτερικών οργάνων, βοηδών και εγωπροβάτων ίσχυσε το 1998 με σκοπό να προστατευτούν οι καταναλωτές από την νόσο των τρελών αγελάδων που τότε τρομοκρατούσε όλη την Ευρώπη. Αργότερα όμως η απαγόρευση ήρθε μερικώς. Σήμερα βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας απαγορεύεται μόνο η κατανάλωση σπλήνας και επιτρέπεται η πώληση όλων των άλλων μερών εγωπροβάτων έως και 12 μηνών. Ωστόσο, η Υπηρεσία Προδιαγραφών των Τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου είχε ζητήσει από την Κομισιόν να γίνει καθολική απαγόρευση κατανάλωσης εντοστίων εγωπροβάτων, πρόταση που δεν υιοθετήθηκε. Ωστόσο, ενδέχεται να υιοθετηθεί με την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την άποψη ότι τελικά μπορεί και να μην ισχύσει τίποτε και να παραμείνει ως έχει το όλο θέμα, επισημαίνουν οι κρεοπόλες που θεωρούν ότι οι Έλληνες, λόγω και του Πάσχα, αγαπούν την παράδοσή τους και θα συνεχίσουν να καταναλώνουν και μαγειρίτσα και κοκορέτσι και όλα τα συναφή παραδοσιακά και ξεχωριστά εδέσματα. Νομίζω η εθνική νομοθεσία είναι αυτή που είναι και δεν νομίζω να συμβεί τίποτα. Η μαγειρίτσα, το κοκορέτσι είναι παραδοσιακό έθιμο και θα το τιμήσουν οι Έλληνες και δεν νομίζω να ισχύσει τίποτα από αυτά. Παρόλο που αν αλλάξει η νομοθεσία, δεν το νομίζω, πραγματικά δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα με τις σκοταρίες και με τα κεφαλάκια. Λέμε τώρα γιατί λόγω του Πάσχα ίσως να μην υπάρξει κάτι τέτοιο, ίσως μετά, γιατί έχουμε και την Πρωτομαγιά μπροστά μας και συνήθως είναι αυτή η εποχή που οι Έλληνες τιμούν αυτά τα παραδοσιακά εδέσματα. Να σας πω ότι είχαν απαγορευτεί τα κεφαλάκια από τα πρόβατα και από τις γίδες, δηλαδή τα ζώα που ήταν μεγαλύτερα από 2 ετών. Τα κατσικάκια και τα αρνάκια είναι 4 μηνών, και, τι 4, είναι 3-4 μηνών. Σε αυτά δεν υπάρχει απαγόρευση και ούτε υπήρχε απαγόρευση. Αλλά παρόλα αυτά δεν νομίζω να συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ευτυχώς το Πάσχα πλησιάζει και όλα αυτά που είδαμε σε λίγο καιρό, ενώ σε λίγες μερούλες μόνο, μάλλον θα τα γευτούν πολλοί από εμάς. Τι λέτε για αυτό το ζήτημα που είχε προκαλέσει αναστάτωση, αλλά τα πράγματα εξομαλύνθηκαν μετά. Όμως η επιλή του Brexit ίσως δυναμητήσει κάποια ζητήματα από αυτά που έχουν άμεση σχέση και με τις εξαγωγές μας. Μπορεί, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά ίσως σε σημαντικό για κάποιους. Δεν νομίζω, κύριε Οικονόμου. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιγράφουμε έτσι εύκολα Brexit στην ουσία περιλαμβάνει μία σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να κάνει η χώρα που ενδιαφέρεται να αποχωρήσει
έτσι ώστε να αποκτήσει ένα εθνικό δίκαιο. Αυτή τη στιγμή το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει, τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα που μιλάμε και που γνωρίζουμε. Υπερισχύει του εθνικού δικαίου. Το εθνικό υποχρεούται το εθνικό να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό και μπορεί να βάλει και κάτι παραπάνω σε επίπεδο απαιτήσεων. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα το εάν αύριο μεθαύριο η Μεγάλη Βρετανία αποφασίσει να απαγορεύσει την κυκλοφορία έντερων και σκοταριών και μυαλού από μικρά, από κάτω των 12, είναι ένα μηνών αμερίβια, είναι δικό τους δικαίωμα, όμως ας πούμε και το εξής, ότι οι εξαγωγές της Ελλάδος προς τη Μεγάλη Βρετανία τέτοιων προϊόντων είναι ουσιαστικά μηδαμινές. Σε άλλες χώρες? Σε άλλες χώρες μα θα συνεχίσει να υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όχι, όχι, λέω δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, όχι, όπως πολύ σωστά το λέτε κι εσείς. Όχι, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ακούστε, για να γνωρίζει και ο κόσμος, όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, μία νέα ασθένεια, όπως πριν από 20 περίπου χρόνια, η ασθένεια των τρελών γελάδων, η αλήθεια είναι ότι η επιστημονική κοινότητα λίγο πανικοβλήθηκε. Ήταν κάτι τελείως άγνωστο, μέχρι να δουν το τι και το πώς μεταδίδεται, πόσα είναι τα περιστατικά. Αν θυμάστε, είχαμε μία αύξηση των περιστατικών κάθε χρόνο, και μετά μία μείωση. Τώρα εδώ πέρα έχει να εμφανιστεί περιστατικό, ένα μεμονωμένο είχε πριν από μερικούς μήνες, και όταν εμφανίζεται ένα περιστατικό στα 2-3 χρόνια, τρελή αγελάδα, έτσι, όλοι τρέχουν να δουν πώς και τι έγινε ακριβώς. Εκεί λοιπόν θεσπίστηκαν ορισμένα νομοθετικά μέτρα και η αλήθεια είναι ότι προτίμησαν οι νομοθέτες, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες και οι εθνικοί που συμμετέχουν, γιατί γίνεται μετά από διαπραγμάτευση, να βάλουν πολύ ψηλά στάνταρ. Ένα από αυτά τα ψηλά στάνταρ ήταν, αφού δεν ξέρουμε ακόμη, ας το απαγορεύσουμε. Mm-hmm. Εντάξει. Όταν στην πορεία και οι επιστημονικές έρευνες και η πορεία της μετάδοσης της νόσου και της διάδοσης της μας ικανοποίησαν τα όργανα τα επιστημονικά των χωρών και των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια μέτρα άρθηκαν. Δεν χρειάζεται. Μέσα σε αυτά λοιπόν επιτρέπεται η κατανάλωση και των εντέρων και των σηκωταριών και του μυαλού των αμνοερυθίων κάτω από 12 μήνες. Εκείνο το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει απαγόρευση είναι τις πλήνες. Τις πλήνες κατάσχονται, ναι, σε σφαγή, καταστρέφονται. Ναι. Έτσι. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος. Κίνδυνος, προσέξτε. Μια σκοταριά την οποία θα την χειριστούμε μόνοι μας, έτσι, αφού πρώτα τηρήσουμε τους κανόνες υγιεινής με τα χέρια μας, τα καθαρά, τον μπάγκο μας τον καθαρό. Έτσι, αν πηγαίνουμε γυρεύοντας, δεν θα μας φταίει το σηκωτάκι αν πάθουμε κάτι. Θα πρέπει λοιπόν να τηρούμε και στην παρασκευή τους κανόνες υγιεινής, εφόσον το κάνουμε μόνοι μας, ή το παίρνουμε έτοιμο από καταστήματα τα οποία έχουν ειδική άδεια και ξέρουν πώς να τηρούν ειδική άδεια παρασκευής κρατοσκευασμάτων. Αυτό εννοώ. Έτσι, mm-hmm, και ξέρουν να τηρούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Mm-hmm. Ψήσιμο και καλή όρεξη. Φαντάζομαι ότι επειδή οι Έλληνες δεν πτωήθηκαν και στο παρελθόν, ούτε και τώρα θα το κάνουν. Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να το κάνουν. Όχι. Mm-hmm. Όχι. Η παράδοση, καλό είναι να τηρείται. Αυτό το χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι τηρείται και με τα ακρεοπολία, η πώληση, ας πούμε, σηκωταριάς και τα λοιπά, όπως και το παρελθόν, ή έχουν αλλάξει τα δεδομένα? Σε ποιο επίπεδο, για να μπορέσω να σας πω. Κάποιοι, ας πούμε, δεν μπορούν να αγοράσουν ένα κατσικάκι. Μπορεί να πάρουν σηκωταριά να κάνουν το μισό του εθήμου. Δηλαδή να πάρουν, ας πούμε, χοιρινό αντί για κατσικάκι. Εντάξει, ισχύει το ίδιο πράγμα. Άμα είναι ελεγμένο από σφαγεία, θα είναι ελεγμένο και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εκεί που θα περίμενα να με ρωτήσετε είναι πώς γίνεται όταν, ας πούμε, λέει μισό αρνί και μια σκοταριά. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ακόμα την επιστήμη το ολόκληρο αρνί με τις δύο σκοταριές. Ναι, οπότε η δεύτερη σκοταριά που παίρνουμε ή θα είναι από κάποιο άλλο που εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να μην θέλω. Τέτοιο, ίσως μετά. Ή θα είναι σκοταριά από αρνί το οποίο πουλήθηκε πριν από 1, 2, 3 μήνες και έχει μπει στην κατάψυξη. Αυτό είναι κακό? Όχι. Αρκεί να την πάρουμε κατεψυγμένη, να μην την αποψύξει. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρουμε πόσες μέρες θα έχει αποψυχθεί. Ας την πάρουμε κατεψυγμένη, να αποψύξουμε εμείς και να τη μαγειρέψουμε. Επειδή υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα και με προλάβατε στην ερώτηση, γιατί έχει άμεση σχέση και με τους ελέγχους που εσείς πραγματοποιείτε, αν αυτό φαίνεται να κερδίζει έδαφος όταν και εμείς, ας πούμε, ζητούμε ένα κατσικάκι, ένα αρνάκι και διπλή σκοταριά. Ναι, κοιτάξτε, η κατανάλωση του αρνιού, η κατανάλωση μάλλον σκοταριάς είναι πραγματικά τώρα εποχιακή. Οπότε σωστά, αυτό σημαίνει ότι από αυτά που διακινούνται σε μεγάλες ποσότητες μπορούν οι σκοταριές κάλλιστα να πάνε σε μια εγκατάσταση η οποία
έχει την εγκατάσταση που έχει σύλλαγα καταψύξεως να καταψυχθούν, να μπει η σήμανση επάνω ότι είναι σκοταριά, τότε καταψύχτηκε και όλα είναι ωραία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Ίσως γι' αυτό σε κάποια από τα πλάνα που είδαμε φαίνεται το ζώο έτσι όπως είναι σπαθμένο και η σκοταριά που είναι δική του, ας πούμε. Ναι, η σκοταριά αυτή που είναι του ζώου ακόμα πρέπει να είναι φυσικά αναρτημένη, δηλαδή να μην έχει κοπεί με το μαχαίρι το διάφραγμα που το κρατάει. Σωστό αυτό που λέτε και να το επισημάνουμε και εμείς στους καταναλωτές μας, γιατί όπως είπατε και εσείς, οι αριθμοί δεν ταιριάζουν πολλές φορές. Τώρα, από εκεί και μετά, τι άλλο πρέπει να προσέξουμε στην αγορά αυτών των ημερών που έχει σχέση με το κρέας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα το καλύψαμε, γιατί το 90% της κατανάλωσης κρέατος θα είναι αμνοερήφιο. Οπωσδήποτε κάποιοι για λόγους διατροφικούς, για λόγους συνήθειας θα αγοράσουν ή το χοιρινό ή το μοσχαρίσιο. Και από αυτά υπάρχει επάρκεια και από αυτά, ειδικά για χοιρινά, η Δράμα εξάγει. Είμαστε παραγωγή περιοχή, παραγωγική περιοχή. Μονάδες. Ακριβώς, και εξάγουμε χοιρινά και σε άλλες χώρες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Στο μοσχάρι, εκείνο το οποίο θα πρέπει κάποτε να καταλάβει ο καταναλωτής είναι ότι η χώρα μας είναι ελλειμματική. Δεν γίνεται να έχουμε 10 μοσχάρια και να πουλούνται 100. Στην ουσία η αναλογία εισαγωγής με εγχώριες παραγωγής είναι γύρω στο 20 με 80. 20% λοιπόν καλύπτει η εγχώρια παραγωγή το κρέας το βόρειο, είτε από μοσχάρι είτε ως βοδινό, και το 80% είναι εισαγωγής. Αυτό είναι δεδομένο και εκεί είναι και οι πιο μεγάλες τριβές με τους φίλους μας, τους κρεοπόλες, οι οποίοι θεωρούν σκόπιμο να διαφημίζουν ότι εδώ τα κρέατά μας είναι ντόπια. Δεν είναι κακό να πουλάς μη εγχώριο κρέας. Καθόλου κακό είναι. Μπορώ να πω και αυτά είναι ποιοτικά, όπως εδώ που να συναγωνιστούμε και να βρούμε ποιο είναι το πιο νόστιμο. Να γίνει μια τέτοια... αλλά δεν είναι... πια κατάρα το ότι να ομολογήσουμε ότι είμαστε ελλειμματικοί στο μοσχάρι. Είμαστε. Τι θα κάνουμε. Δεν γίνεται. Τώρα σε περιοχές όπως η Δράμα, όπου και εδώ κυκλοφορούν εισαγωγείς, και δεν το λέω εισαγωγείς ενώ κρέατα, δεν είναι, δεν κατηγορώ κανένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως εδώ στη Δράμα έχουμε πολύ περισσότερα εγχώρια κρέατα από ό,τι έχει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχει. Ίσως είναι και μεγάλος ο πληθυσμός. Μηδενικά. Μηδαμινά, μάλλον για να μην είμαι απόλυτος, μηδαμινά ποσοστά εγχώρια. Όλα είναι εισαγωγή στις μεγάλες πόλεις και είναι φυσιολογικό. Τώρα, ένα ερώτημα που μας γίνεται και εμάς πάρα πολλές φορές και εμείς το αναρωτηθήκαμε ίσως, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το αρνάκι από το κατσικάκι στο τσιγγέλι επάνω και να ξέρουμε ότι ενώ παραγγείλαμε κατσικάκι δεν μας έδωσαν αρνάκι, το αντίθετο. Ναι. Γιατί μετά, όταν θα μπει στη σούβλα και θα το φάμε και θα καταλάβουμε ίσως από τη γεύση. Είναι αργά. Τώρα από τη γεύση καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Αν είναι το αρνίδιο από την κατσίκη. Λοιπόν, κοιτάξτε, πράγματι, εδώ είχαμε μια νομοθετική, μια αλλαγή νομοθεσίας. Δεν ξέρω ποιο ήταν το σκεπτικό. Καταργήθηκε λοιπόν μια νομοθεσία που ίσχυε από το 1940 και δεν υπάρχει επισήμανση πλέον πάνω στο σφάγιο. Γράφαμε, έμπαινε σφραγίδα λοιπόν, αμνός ή ερήφιο ή πρόβιο. Τέλος πάντων, στα βοδινά μπαίνει μία αυτοκόλλητη καρτέλα επάνω με τα στοιχεία του ζώου, της μητέρας του, που γεννήθηκε, που παχύνθηκε και που σφάχτηκε. Αυτό υπάρχει, ναι. Υπάρχει στα βοδινά. Και στα χοιρινά θα γίνει και κάτι αντίστοιχο. Όμως στο αμνός και στο ερήφιο πράγματι δεν θα υπάρχει αυτή η σφραγίδα. Εάν μπαίνει κάπου, μπαίνει καθ' υπερβολή. Πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε? Καταρχήν, ο χασάπης, που είναι πολύ πιο πειραμένος από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των καταναλωτών, δεν έχει κανένα συμφέρον ουσιαστικό να τον ξεγελάσει. Η τιμή είναι περίπου η ίδια. Για ποιο λόγο λοιπόν να δώσει κάτι ενώ έχει. Ίσως γιατί τα αρνάκια έχει... είναι περισσότερα σε αριθμό από ό,τι δεν τα νομίζω, όπως είπε ο Κρεοπόλης στο βίντεό σας, κάθε περιοχή έχει ιδιαίτερες προτιμήσεις και οι κρεοπόλες ξέρουν και προσαρμόζονται από πριν, ξέρουν περίπου πόσα αρνιά και πόσα. Ήταν να τρώει κατσικάκι κυρίως. Κατσικάκια. Δεν το ξέρω. Ναι, υπάρχουν περιοχές που πράγματι το κατσικάκι είναι έχει πιο μεγάλη ζήτηση. Λοιπόν, πρακτικά όμως, πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε? Βλέποντας το κεφάλι του σφαχτού από το πλάι, το αρνί έχει κυρτή μύτη. Από
από τα μάτια, από το μέτωπο μέχρι τα ρουθούνια είναι κιλτό. Το κατσικάκι είναι κύλο. Αυτό είναι μια πολύ έτσι, πρακτική, ένας πρακτικός τρόπος για να ξεχωρίσουμε. Υπάρχουν και άλλα, αλλά αυτό αρκεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι και με αυτές τις οδηγίες βοηθάμε τους καταναλωτές μας. Ο καταναλωτής πρέπει να μάθει ορισμένα πράγματα. Πρέπει να κινείται να αγοράζει. Πρέπει να μάθει να προσέχει. Και μου δίνεται μια ευκαιρία τώρα εδώ να πω το εξής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο μέσος καταναλωτής, η μέση νοικοκυρά, πηγαίνει στο κασάπι και λέει θέλω κρέας φρέσκο. Αυτό, όσοι ξέρουν από κρέας, ξέρουν ότι δεν πρέπει να ζητάμε φρέσκο. Το κρέας, ειδικά το βοδινό, δεν μιλώ για το αρνί και για το χοιρινό, γιατί πρέπει να μείνει να σιτέψει. Και σιτεύει πολύ καλά στα ψυγεία τα επαγγελματικά που έχουν κυκλοφορία του αέρα, στα ψυγεία λοιπόν του κρεοπολίου, γιατί τέτοια ψυγεία στο σπίτι μας δεν έχουμε που να πάρουμε εμείς ένα κομμάτι κρέας και να το αφήσουμε να σιτέψει. Ούτε και στους μεγάλους καταψύκτες που έχουν οι οικογένειες. Άλλο ο καταψύκτης όμως. Εμείς μιλήσαμε για ψύξη. Mm-hmm. Στην κατάψυξη δεν γίνεται το σύντομα. Δυστυχώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει και ο καταναλωτής σιγά σιγά να προσπαθεί να μαθαίνει. Σήμερα με το ίντερνετ είναι πολύ εύκολο να μπεις, να αναζητήσεις πληροφορίες, να ρωτήσεις. Στην παρέα όλο και θα υπάρχει κανένας κτηνίατος, κανένας κρεοπόλης. Ρωτήστε. Τι κρέας να παίρνω ανάλογα με το τι μαγείρεμα θέλεις. Θα πρέπει να πάρεις και διαφορετικό κρέας. Δεν ξέρω εάν κάποια ώρα... Βέβαια, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί είναι άλλο τις κατσαρόλες, άλλο για τη γιάννη, άλλο για ψήσιμο. Ακριβώς. Και είναι και τα μέρη του ζώου κατάλληλα για ανάλογα ψησίματα. Έτσι. Και κάποια ώρα, ορίστε μια ωραία ιδέα, θα πρέπει να γίνει και ένα σχολείο καταναλωτών. Σε όλα τα σημεία. Και όχι μόνο για όλα τα είδη, και όχι μόνο για το κρέας. Και για πολλά άλλα... Να σας πω ότι κατά καιρούς... γίνεται αυτό μέσα είτε από έντυπα, εφημερίδες κτλ. Αλλά και τώρα με την πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πολύ εύκολο ένα λίμα να γράψουμε, δηλαδή μια λέξη, και θα μας βγάλει όλες τις βιβλιοθήκες ακριβώς του κόσμου. Ακριβώς. Και εκεί μπορούμε να δούμε είτε σε αναπαραστάσεις, είτε με περιγραφικό τρόπο και συνήθως και με εικόνες, να περιγράφεται τι ακριβώς είναι και το κάθε μέρος του ζώου που αντιστοιχεί και μάλιστα για όλα τα είδη. Δηλαδή είτε αφορά βοηδή, είτε αφορά χοιρινά, είτε αφορά και αμνοερήφια. Σωστό, πάρα πολύ σωστό αυτό. Mm-hmm. Θα πρέπει και οι καταναλωτές να ψάχνονται. Mm-hmm. Πάντως, τέτοιες αναρτήσεις έχουμε δει και στα κρεοπολία. Πολύ δηλαδή, καλά κάνουνε. Έχουν την εικόνα του ζώου πολύ και αποτυπώνουν τι είναι το καθέτο. Εδώ είναι το καθένα κομμάτι. Εδώ είναι κοιλώτο, εδώ είναι λαιμός, εκείνη η σπάλα. Να ρωτάμε. Δεν είναι κακό να ρωτάμε. Mm-hmm. Σωστά το λέτε. Δεν είναι κακό να ρωτάμε. Όποιος ρωτάει, μαθαίνει. Αυτό το Πάσχα, θα πρέπει να προσέξουμε κάτι ιδιαίτερα πέρα από όλα αυτά που είπαμε, κύριε Ιώβη? Όσον αφορά τα αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαστε ως υπηρεσία, ενώ τα τρόφιμα είτε ζωικής είτε φυτικής πρόληψης, νομίζω ότι το έχουμε καλύψει το θέμα. Από εκεί και μετά, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να έχει καλές γιορτές και όχι υπερβολές. Σωστά, γιατί οι υπερβολές ξέρουμε που οδηγούν και συνήθως τα νοσοκομεία γεμίζουν και επειδή ήταν μια περίοδος νηστείας και λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης, ναι, της λιτότητας, πρέπει προσοχή να προσέξουμε και στην κατανάλωση. Θέλει προσοχή. Προσοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλα κομμάτια που αφορούν όχι μόνο αυτήν την περίοδο χρονικά, αλλά και άλλες ιδιότητες που έχετε ως αρμόδια διεύθυνση. Τι γίνεται με τα προγράμματα βελτίωσης, αν θέλετε, τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους μας που μπαίνουν στην διαδικασία να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα και ιδίως πολλοί νέοι που το επιλέγουν, αν έχουν, να πω έτσι, την άνεση να κανονίσουν το μέλλον τους, γιατί βλέπουμε πολλούς να τα παρατούν και να φεύγουν. Αυτό είναι πράγματι ένα υπαρκτό φαινόμενο, όχι σε πολύ μεγάλους αριθμούς όμως. Κάποιοι πράγματι τα παρατάν, διότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν είναι αναγκαστικά κακό αυτό. Για να κάνουμε, δοκιμάζεις κάπου τις δυνάμεις σου, βλέπεις ότι δεν μπορείς και τα παρατάς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν... Πάντως, αυτό που λέμε η παρέτηση δεν έχει να κάνει μόνο με τις δικές τους δυνάμεις, έχει να κάνει και με το σύστημα, με τον τρόπο που ξέρετε λειτουργεί. Ξέρετε κάτι, κυρία Οικονόμου, είναι πολύ ωραία η αφορμή που παίρνω και θα πω κάτι που λέω και έρχονται αρκετοί φίλοι και λένε έχω το παιδί μου, τι να κάνω, έχω και κάτι χωραφάκια, τι να κάνω. Αυτά τα πράγματα που τους λέω θα πω και εδώ. Πρώτα-πρώτα, όταν κάνουμε μία αίτηση να ενταχθούμε σε κάποιο καθεστώς, είτε βιολογικών προϊόντων, είτε νέων αγροτών, αυτά είναι κατεξοχήν τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, είναι μια πολύ συνειδητή απόφαση. Δεν την παίρνουμε ένα βράδυ, καθίσαμε, συζητήσαμε, έλα, έχουμε ένα χωραφάκι
να το βάλουμε κάτι τι, ξέρω εγώ, και να μπούμε στο πρόγραμμα. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Αυτά αποτυγχάνουν. Διότι οι δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνει ο παραγωγός είναι συγκεκριμένες. Όταν λοιπόν δίνονται και κοινοτικά και εθνικά λεφτά σε παραγωγούς για να κάνουν κάτι, δίνονται όχι για να καταπολεμήσουμε απλώς την ανεργία, δίνονται αλλά με προϋποθέσεις, για να δημιουργήσουμε μία με συγχωρείτε, μία βιώσιμη μονάδα πρωτογενούς παραγωγής. Εάν δεν τη δημιουργήσουμε και αν τελειώσει το πρόγραμμα στην πενταετία και κλείσουμε το μαγαζί, δεν κάναμε τίποτα. Κάναμε μία καταπολέμηση μερική, χρονική, της ανεργίας των νέων. Σκοπός λοιπόν των προγραμμάτων αυτών είναι να δημιουργήσει στην αρχή τις συνθήκες θερμοκηπίου, ας πούμε, ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και βοήθειας με τεχνικές συμβουλές στους νέους παραγωγούς, να αντεπεξέλθουν στην πρώτη περίοδο των 5 χρόνων, ας πούμε, που είναι η διάρκεια, η μέση διάρκεια των προγραμμάτων, έτσι ώστε να σταθούν στα πόδια τους και όταν τελειώσει η χρηματοδότηση από τα προγράμματα, να μπορέσουν να βγάλουν ένα κέρδος και να ζήσουν την οικογένειά τους. Αυτές λοιπόν τις δεσμεύσεις και το τι χρειάζεται να κάνουν, υπάρχουν μελετητικά γραφεία ιδιωτικά, τα οποία συντάσσουν τους φακέλους. Αυτά τα γραφεία έχουν ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι δρούν και ως συμβουλευτική αρρωγή στους παραγωγούς. Τους λένε λοιπόν τι μπορούν να κάνουν, έρχονται τα σχέδια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης του νέου προγράμματος των νέων αγροτών. Θα αξιολογηθούν οι φάκελοι και θα βγουν τα αποτελέσματα. Είχαμε αρκετό ενδιαφέρον. Να σας πω γιατί σας ρώτησα. Φέτος το Αρνοπάζαρο αυτό που διέκρινα είναι ελάχιστος πληθυσμός σε σχέση με τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Ήταν Κυριακό. Είχαν κλείσει οι πωλήσεις, είχαν κλείσει οι περισσότερες πολύ πριν την Πέμπτη του Παζαριού. Αυτό το ξέρουμε και ξέρω εμείς. Ότι πολλοί έδωσαν ίσως ζωντανά τα μνοερήφια τους, έτσι ώστε ίσως και σε μικρότερη τιμή από αυτήν που έκλεισε στο Αρνοπάζαρο, αλλά την έδωσαν πολύ νωρίτερα γιατί τα πράγματα. Και έχουν κέρδος από το γάλα, δεν πήγαιναν. Ναι. Και δεν πήγαιναν καλά για αυτούς, αλλά όπως σωστά το επισημαίνετε και μας το είπαν οι κτηνοτρόφοι, έχουν κέρδος από το γάλα. Το ρωτάω αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε απώλειες στον πρωτογενή τομέα και σε αγρότες. Μαζεύει τη γη σε κάποια χέρια, αλλά και σε κτηνοτρόφους. Εάν αυτό γίνεται στα πλαίσια του να δημιουργηθούν βιώσιμες οικονομικά μονάδες, εκμεταλλεύσεις, δεν είναι καταρχάς κακό. Κακό είναι όταν παρατηρούμε υπερσυγκέντρωση. Εκεί βέβαια μιλάμε ότι έχει ξεφύγει η εκμετάλλευση από το επίπεδο της γεωργίας. Είναι μια επιχειρηματική μονάδα η οποία μιλάει με άλλα μεγέθη. Αυτό πράγματι υπάρχουν κάποιοι και στην περιοχή μας οι οποίοι έχουν ξεφύγει, όπως είπα, από το στάδιο του γεωργού και έχουν πάει στο στάδιο του επιχειρηματία της πρωτογενούς παραγωγής. Για να πούμε την αλήθεια, κύριε Διευθυντά μου, οι περισσότεροι τουλάχιστον στο Υπουργείο Οικονομικών θεωρούν εν δυνάμει επιχειρηματίες τους αγρότες και έτσι τους φορολογούν κιόλας. Και κάποια ώρα πρέπει και οι αγρότες. Τώρα το ότι φορολογούνται άδικα κτλ. Αυτό είναι αλλού Παπαευαγγέλιο. Όχι, πάντως, το είπα μόνο για τις επιχειρήσεις και τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουν. Πάντως έτσι είναι. Αν και το θέμα της φορολόγησης έχει πολλές πτυχές, δεν είμαι αρμόδιος, δεν θα πω τίποτα. Δεν σας ρωτώ γι' αυτό. Ναι. Εκείνο το οποίο βλέπουμε πάντως είναι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα που λέτε, φεύγουν οι γέροι κτλ., εμφανίζονται κάποια νέα παιδιά με όραμα. Και αυτά τα νέα παιδιά τα βλέπουμε, είναι δραστήρια, συνεργάζονται, περνάνε από τις υπηρεσίες, έρχονται, ρωτάνε. Έχουν απορίες, ζητάνε τη βοήθεια των υπηρεσιών όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, συνεργάζονται μεταξύ τους. Έχουν ωραίες ιδέες. Έχουν στήσει νέους κτηνοτροφικούς συλλόγους, ενώ παλιά οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι ήταν λίγο, ας πούμε, απόντες από τα δρόμενα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 κτηνοτροφικούς συλλόγους στη Δράμα, νέους, δραστήριους. Νευροκοπίου, Προσοτσάνης και των Βραμινών, ναι. Λοιπόν, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και αυτό, να το καταθέσω και αυτό, η συνεργασία μας είναι άψογη. Νομίζω ότι αυτό είναι επωφελία και των δύο πλευρών. Γιατί και οι μεν σας χρειάζονται και εσείς τους χρειάζεστε. Βεβαίως. Για να υπάρχει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Να μου επιτρέψετε κάτι προσωπικό. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Που βέβαια εγώ τώρα κοντεύω στη δύση της καριέρας μου ως κτηνίατρος και ως κτηνιάτρου και ως πάντων υπαλλήλου. Παιδιά τα οποία τα γνώρισα τους πατεράδες τους και τα γνώρισα μωράκια, αυτή τη στιγμή στέκονται επάξια στις εκμεταλλεύσεις που τους άφησαν οι μπαμπάδες τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και πολύ θετικό. Ναι.
ως αποτέλεσμα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε αλλά με το διαφημιστικό διάλειμμα και μετά ξανά εδώ με τον κύριο Ιώφη.